Κύριε Παπαναστάση, εσείς ασκείτε σκληρή κριτική και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιο σκληρή όμως στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουτσούμπας δηλαδή εμφανίστηκε να είναι πιο επιθετικός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θέλουμε να σας ρωτήσουμε πού εστιάζετε τις ενστάσεις σας σε ό,τι αφορά την πολιτική που ακολουθεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι όσον αφορά την ακρίβεια, να ξεκινήσω από αυτό, να μπω και εγώ λίγο έτσι σε αυτό το κομμάτι. Ο πληθωρισμός είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν θέλετε, απεικονίζει την ακρίβεια των προϊόντων. Και η ακρίβεια των προϊόντων δεν είναι κάτι που τυχαίνει βλέποντάς το στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή στα είδη που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι τα λαϊκά νοικοκυριά στην καθημερινότητά της. Ούτε είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο. Έχει συγκεκριμένους λόγους και αιτίες που οι τιμές των προϊόντων είναι αυξημένες, άρα αυξημένος και ο πληθωρισμός. Αυτό θα πρέπει να δούμε. Και μέχρι τώρα αυτό το κομμάτι δεν έχει θυχτεί καθόλου. Βλέπουμε, ακούσαμε για ακριβή πραγματικά ενέργεια. Πάρα πολύ ακριβή ενέργεια. Γιατί είναι ακριβή ενέργεια? Σε τι έχουμε, τι έχουμε να αντιπαραβάλουμε? Μήπως έχουμε να αντιπαραβάλουμε το φτηνό ρωσικό φυσικό αέριο που είχαμε στο παρελθόν με το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο που προμηθεύεται σήμερα η χώρα μας? Μήπως έχουμε να αντιπαραβάλουμε την απολιγνητοποίηση που επαγγέλθηκε η κυβέρνηση αυτή, βέβαια το είχε προετοιμάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και που μέσα από μεγάλες πιέσεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν λίγο, γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή, το υπέδαφο της, είναι γεμάτο λιγνίτη. Θα μου πείτε, είναι ένα βρώμικο καύσιμο ο λιγνίτης. Ναι, αλλά η τεχνολογία τα έχει λύσει αυτά τα θέματα, όπως τα αντιμετωπίζουν και σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν η χώρα μας θα μπορούσε να έχει πάμφθινη ενέργεια. Πραγματικά πάρα πολύ πιο φθηνή από ό,τι είχε σήμερα. Η κύριε Παπαναστάση, όμως, αν μπορείτε λίγο. Νέας Δημοκρατίας, συγγνώμη, γιατί είστε και στο Skype. Μισό λεπτό, κύριε Παπαναστάση. Σε αυτό το επίπεδο. Δεν σας άκουσα. Ναι, ναι. Εξηγήστε λίγο για να προσπαθήσω να καταλάβουμε. Προτείνετε δηλαδή να επιστρέψουμε στη Ρωσία για φθηνό φυσικό αέριο και στο λιγνίτη για φθηνό εσωτερικό καύσιμο? Μπαίνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά ας πω, η χώρα μας ναι, δεν είχε κανένα απολύτως λόγο να επιβάλλει κυρώσεις στην Ρωσία, γιατί αυτή τη στιγμή στο έδαφος της Ουκρανίας δεν είναι ένας πόλεμος ανάμεσα Ρωσία-Ουκρανία, είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι δύο ιμπεριαλιστικές δυνάμεις οι οποίες πολεμάνε, ο κόσμος το έχει κατανοήσει βέβαια εδώ και τόσους μήνες, πολεμάνε για τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους, για την διακίνηση της ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς, τους πελάτες. Άρα λοιπόν η χώρα μας, η κυβέρνηση της χώρας μας, μπλέκει τον λαό σε περιπέτειες που τους πληρώνει στην καθημερινότητά του. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Την ώρα που ο λαός μας πληρώνει πανάκριβη την ενέργεια, αδειάζει το πορτοφόλι του σε χρόνο ΔΕΤΕ, είναι η αστική τάξη της Ελλάδας, η οποία είναι ψωμί, είναι βούτυρο στο ψωμί της αυτός ο πόλεμος, όπως και σε κάθε αστική τάξη, μάλιστα, η οποία μάλιστα, με ένα λοιπόν δρομολόγιο των τάνκερ τους βγάζουν λοιπόν άλλο ένα τάνκερ. Επειδή άρα, φτάνουμε λοιπόν, στο τέλος τα πράγματα. Οι συνομιλητές μου ίσως ακούσατε για πρώτη φορά ότι ο πόλεμος είναι υπεριαλιστικός ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία. Ας το μάθουν, ας το εμπεδώσουν έστω σαν θέση του κουκουέ τώρα. Πρώτον. Και δεύτερον, ας εμπεδώσουν τη δεύτερη θέση. Για την απάντηση στο αέριο, κύριε Παπαναστάση. Για την απάντηση. Δεν θα είμαι πάνω από το λεπτό που μου δίνετε. Ναι, η δεύτερη θέση. Ωραία. Να τελειώσω. Η δεύτερη θέση είναι ότι η χώρα, ο λαός μας πληρώνει την πρόσδεση των κυβερνήσεων πάνω στο ΝΑΤΟ και στα συμφέροντα των ΗΠΑ, γι' αυτό και έχουμε ακριβή ενέργεια. Τώρα, γιατί κουκουέ και όχι τα άλλα κόμματα? Ο λαός μας έζησε τη Νέα Δημοκρατία, την τσάκησε, τον τσάκησε το λαό. Έζησε στο ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε φτωχότερος από ό,τι ήταν. Βλέπει το ΠΑΣΟΚ να προτείνει, ρίξτε ΠΑΣΟΚ και από την κάλπη θα βγει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, όχι, το κουκουέ σας λέει, ρίξτε κουκουέ, θα βγει κουκουέ και θα είναι το μόνο ανάχωμα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική την επόμενη μέρα των εκλογών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.